Η βόλτα με τη Φίξ στις μεγάλες ομάδες που έγραψαν ιστορία στο παρελθόν συνεχίζεται και το 2020. Και συνεχίζεται σε μια πόλη και με μια ομάδα που έχει γράψει τη δική της ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όφη ήταν η ομάδα που για περισσότερο από 10 χρόνια ήταν η ομάδα όλων των Ελλήνων. Ήταν η επαρχιακή ομάδα που μας άρεσε να βλέπουμε σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της. Ήταν η ευρωπαϊκή ομάδα που μεγαλώναμε μαζί της, μαζί με τους δικούς τους ήρωες, που ήταν κυρίως ο Έγεν Γκέραρντ, αυτός ο σπουδαίος Ολλανδός προπονητής, που έζησε τόσα χρόνια μαζί μας, ώστε να τον μετατρέψουμε σε Ευγένιο Γκεραρντάκι. Ήταν ένα σωρό πολύ σπουδαίοι ποδοσφαιριστές και μεγάλες προσωπικότητες, αρκετές από τις οποίες τώρα τρέχουν το σημερινό Όφι σε μια προσπάθεια να τον ξαναφέρουν στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ελάτε μαζί μας εδώ στο Θόδωρος Βαρδινογιάννη, στο Ηράκλειο, στην Κρήτη και όχι μόνο, για να κάνουμε μια βόλτα και μια βουτιά στην ιστορία του Όφι. Σας καλησπέριζω και τους δύο. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Και τον Πέτρο τον Βαρινάκη και τον Κώστα τον Γιάσο. Για να συζητήσουμε για τον Όφι που ήταν λίγο Όφι όλης της Ελλάδος. Δεν ήταν μόνο Όφι του Ηρακλείου ή Όφι της Κρήτης. Δηλαδή ειδικά εκείνα τα ευρωπαϊκά απογεύματα, βράδια του Όφι, το θυμάμαι εγώ να βλέπω ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση είτε με την Κρήτη είτε με τον Όφι να τα ζουν μέσα από την τηλεόραση και να πανηγυρίζουν τις μεγάλες στιγμές του Όφι. Θεωρώ ότι έτσι πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο, έτσι πρέπει να βλέπουμε το ποδόσφαιρο. Η φιλοσοφία μας πρέπει να είναι τέτοια, όταν γίνεται σωστή δουλειά και όταν βλέπουμε σε οποιοδήποτε μέρος, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, τέτοιες ομάδες, πρέπει να τις θαυμάζουμε. Αυτό το πράγμα το έχει καταφέρει ο κύριος Γκέραρντ με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκείνη την εποχή μαζί και το βγάζαμε στο γήπεδο. Και αμήν τι άλλο, όλος ο κόσμος χαιρότανε για τον Όφι. Γιατί συνέβαινε αυτό εκείνα τα χρόνια? Θεωρώ ότι θα συμφωνήσω σε όλα με τον Πέτρο. Εδώ πέρα μπορούμε να μιλάμε αμέτρητες μέρες για τα εκείνα χρόνια του Όφι, τις μεγάλες δόξεις του Όφι. Εμάς, και εγώ και τον Πέτρο και άλλα παιδιά εδώ που ζούμε στην Κρήτη, μας γεμίζει μεγάλη συγκίνηση όταν σκεφτόμαστε αυτά τα χρόνια, όταν έχουμε δει τα τελευταία χρόνια τι έχει ακολουθήσει. Νομίζω ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι το ότι υπήρχε η φερεγγιότητα, η σιγουριά, η ηρεμία, το ότι κάθε ποδοσφαιριστής που ερχόταν εδώ υπήρχε αμέσως αυτό το, πολλές φορές δεν μπορούσαμε να το εξηγήσουμε εμείς, αυτό το οικογενειακό. Οι φίλοι, οι παίκτες μεταξύ μας, όλοι μαζί μία παρέα. Αυτό κατά μία πολύ μεγάλη περιέργεια γινόταν και με τον κόσμο απ' έξω, γινόσουν ένα με τον κόσμο. Ήτανε όλο αυτό μαζί. Το είχε δημιουργήσει αυτός ο άνθρωπος. Υπήρχε, τον νιώθαμε ότι ήταν και προπονητής και φίλος. Ερχόταν στα σπίτια μας, παντού. Υπήρχε κάτι το οποίο δύσκολα το βρίσκεις σε ομάδες. Ναι. Ο Ολλανδός είχε τη δυνατότητα. Γιατί περάσαν και ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είχαν την αναμενόμενη εξέλιξη. Περάσαν ποδοσφαιριστές. Προφανώς. Όμως, αυτό που έκανε ο Ολλανδός ήταν ότι έλεγε αυτός ο ποδοσφαιριστής, αν δεν πετύχει ποδοσφαιρικά, θα πρέπει να έχει και την εξέλιξη του σαν άνθρωπος για μετά το ποδόσφαιρο και έξω από το ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να διαμορφώσει χαρακτήρα και προσωπικότητα. Θυμήσου μια ιστορία, μια κουβέντα, ένα απόγευμα, ένα βράδυ δικό σου με τον Γκέραρντ. Σπίτι μου. Ναι. Πολλές φορές ερχότανε. Απόγευμα βράδυ. Απόγευμα βράδυ. Εγώ θα πω ένα. Εγώ θα πω ένα. Ναι. Άντε, πες. Χτυπάει το τηλέφωνο στο σπίτι, γιατί τότε δεν υπήρχαν και κινητά. Mm-hmm. Αλλά το θεωρώ ότι ήταν αργά λίγο. Ναι. Και έλα, Πέτρο. Λέω, καλησπέρα, Μίστερ, τι γίνεται. Πού είσαι. Λέω, πού πήρε, στο σπίτι είμαι. Και ήταν και κατά τις 2:30-3 παρά η ώρα το βράδυ. Απ' έξω με άνοιξε, ξέρω εγώ, μετά από ένα τέταρτο. Και ήπια με ένα ποτεράκι ουίσκι τότε.
Αυτό... Και είχαμε κάναμε μια συζήτηση. Με είχε δει κάπως, μπορεί να δεν ήμουν καλά εγώ εκείνη την εποχή. Δηλαδή, σημαντικό γεγονός για μένα προσωπικά. Εγώ τώρα όταν με πήρε από τα Χανιά, ναι, ήμουνα και πολύ ατίθασος σαν χαρακτήρας. Ναι. Ήμουνα... Εδώ τώρα λέμε τον Πέτρο ιστορίες πολλές φορές. Λοιπόν, και τότε έτσι τις πρώτες φορές ήρθε και η οικογένειά μου, εγώ για σε ένα σπίτι. Θυμάμαι και την οδό, θυμάμαι και τους αριθμούς, τα θυμάμαι όλα. Mm-hmm. Νοικιάζω ένα σπίτι και καλή ώρα μικρός εγώ. Μου λέει, Μάρο, πατέρα μου, το πρώτο καιρό θα έρθουμε να ζήσουμε μαζί σου. Εντάξει. Τι καλά που κάναμε. Ναι. Τέλος πάντων, μένω μαζί μου. Ο Μίστερ είχε μία έτσι, να έρχεται τα βράδια αργά. Κουδούνια, έψαχνε, τι γίνεται, γιατί σε θέματα πειθαρχίας ήταν πολύ αμήλικτος. Δωδεκάμιση, μία παρά, κουδούνια. Σηκώναμε εγώ, οι γονείς μου μέσα κοιμούνται. Συγκεκριμένα, ανοίγω το θηροτηλέφωνο, λέω, έλα, πού είσαι, μου λέει. Πάνω ρε, μίστερα, αφού... Α, δεν σε πιστεύω, άνοιξε να ανέβω, μου λέει. Άκουσε, μου λέει, δεν σε πιστεύω, άνοιξε να ανέβω πάνω, μου λέει. Ανεβαίνει πάνω, μου λέει, η μάνα σου, ο πατέρας σου, πού είναι. Λέω μέσα, μου λέει, ξύπνα τους, να κάτσω εγώ να πιω καφέ, να συζητήσουμε. Εσύ πήγαινε για ύπνο, έχεις μάτσε τρεις μέρες. Τους ξυπνάω κανονικά. Κάθεται με τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, καφέ, τσάι, τι κάνανε. Εμένα δεν μ' άφησε, με έστειλε για ύπνο. Κάτσαμε μέχρι τις 2:30-3 ώρα, την άλλη μέρα μου λέει ο πατέρας μου, λέει, 3 ώρα μου λέει από εδώ. Μαριανάκης, Λούπου. Buena la apertura sobre Μαριανάκης, el balón al área. ¡Gol! De Lofi Creta. Llegó el gol de Lofi, marcó Maclás. 5 minutos de juego. Και ερχόμαστε πόσο σήμερα που, okay, προφανώς χρειάζεται να έρθει και ένας επιχειρηματίας και έρχεται ένας επιχειρηματίας από μακριά για να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Αλλά εμείς από μακριά που δεν το ζούμε καθημερινά τον Όφη τον σημερινό, αντιλαμβανόμαστε ότι σαν να έχει επιστρέψει το DNA του Όφη. Γιατί βλέπουμε τα πρόσωπα που συνδέθηκαν με τον Όφη να υπάρχουν σε όλα τα κέρια πόστα και αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό εδώ είναι ένα μοντέλο που μας αρέσει και έχουμε συνδέσει να το βλέπουμε στο εξωτερικό. Αυτό συμβαίνει τώρα και στον Όφη και είναι σαν να έχει... Σαν να υπάρχει μια επιστροφή του DNA του τότε. Στο σήμερα και στη μετάβαση στην νέα εποχή. Ναι, έτσι είναι, έτσι το αντιλαμβάνεστε και εσείς. Έτσι ακριβώς είναι και είναι και άνθρωποι σε κέρια πόστα. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να είναι ένας χρηματοδότης δύο πώς είναι. Ναι. Αυτός πληρώνει μόνο. Ναι. Ο κύριος Γιάννης είναι τεχνικός διευθυντής. Έχει βάλει ανθρώπους σε κέρια πόστα και ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Τι διαφορετικό μπορεί να κάνει η Όφη, τι διαφορετικό μπορεί να κάνει μια ομάδα όπως η Νόιξ. Μα γιατί το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Το ποδόσφαιρο είναι καταστάσεις που δημιουργούνται μονίμως αυτό που λέμε πρέπει να γνωρίζει το ποδόσφαιρο. Γιατί το κάθε. Όταν παίζεις ποδόσφαιρο, παίζεις το ευχαριστιάσει. Όταν γνωρίζεις το ποδόσφαιρο, γνωρίζεις ακριβώς το κάθε τι που κάνεις μέσα στο γήπεδο, γιατί το κάνεις. Ναι. Και γιατί είναι χρήσιμο να το κάνεις. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά το να γνωρίζω και να θέλω να δημιουργήσω και να υπάρχει εξέλιξη από το να παίζω απλά ποδόσφαιρο. Ναι. Αλλά σιγά σιγά και το ελληνικό κοινό προσαρμόζεται, ναι, σε αυτό. Δηλαδή, χαίρομαι καμιά φορά που πάω στο γήπεδο, ας πούμε, και δεν ακούω τον ενθουσιασμό του κοινού μόνο σε μια φοβερή τρίπλα προσποίηση στα κουνάκι, αλλά τον ακούς τον ενθουσιασμό του κοινού και σε ένα pressing της ομάδας ψηλά, όπου κυνηγάει την μπάλα. Ακριβώς, και λες επιτέλους. Δεν καταλαβαίνουν ότι χρειάζονται και άλλα πράγματα πέρα από το. Ακριβώς. Ακριβώς. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε όλοι. Ναι. Να πηγαίνουμε στο γήπεδο και να μας ευχαριστεί αυτό που βλέπουμε. Ναι, ναι. Να περνάμε καλά. Ναι, ωραία. Να πάω στο γήπεδο να βλέπω μια ομάδα πίσω, ναι, πίσω, 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 να πάρει αποτέλεσμα. Εμένα δεν μ' αρέσει. Ναι. Εμένα. Ναι, ναι. Δεν θα προλάβει κανέναν. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι το. Αυτό είναι το σωστό, αλλά. Δεν το. Είναι να πάρω από ένα σοκολά, όπως λες. Αυτή είναι η ουσία του ποδοσφαίρου στο τέλος. Τι σε αρέσει από τον Τόρι Νόφι? Ένα από τα πιο βασικά που έλειπε αρκετά χρόνια είναι η ηρεμία που έχει το σύλλογο. Δηλαδή η ηρεμία που έχουν γενικά σαν ομάδα. Υπάρχει μια ηρεμία. Υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι. Και παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι θέλει να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχία, που για μένα είναι το ιδανικό στο ποδόσφαιρο. Είναι μια ομάδα που δεν δείχνει να φοβάται, δεν έχει φόβο σαν ομάδα. Δηλαδή δεν την ενδιαφέρει να γίνει και το λάθος πίσω. Θέλω να ξεκινήσω να παίζω πάντα από πίσω.
ξέρει πολύ καλά τι θέλει μες στο γήπεδο, γνωρίζει. Είναι μια ομάδα που φαίνεται ότι είναι διαβασμένη όλα τα παιχνίδια. Και γενικά βλέπεις κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, ότι κάθε παιχνίδι ναι, μεν έχουμε αυτό. Ανάλογα με τον αντίπαλο θα το αλλάξουμε. Αυτό εξυπακούεται. Σε ατομικό επίπεδο. Δηλαδή χωρίς να το προσεγγίσουμε. Χωρίς να λιώνουμε το πλάνο και την ταυτότητα και το όνομα της ομάδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το 2020. Επίσης. Και να τα ξαναπούμε την επόμενη φορά στο μουσείο. Να βλέπουμε τις φανέλες. Το ευχόμαστε. Το συντομότερο. Και τελειώνει το μάτς με τον ΠΑΟΚ, που είναι μια δύσκολη βραδιά για τον Όφη, είναι μια ήττα, μισός αποκλεισμός για το κύπελο, και ακούς όλο τον κόσμο να τραγουδάει ακόμα πιο δυνατά, τους παίχτες να πηγαίνουν στο κέντρο του γηπέδου, να χειροκροτούν κι αυτοί, μια εικόνα μάλλον ξένη για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η κατεύθυνση του Όφη, και αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα απ' όλα. Να αλλάξουμε την νοοτροπία του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα και μετά θα έρθουν όλα τα άλλα. Αυτό που μου λες, Μιχάλη, τώρα είναι μια μεγάλη αλήθεια. Βλέπεις την εικόνα, μια εικόνα είναι όσες χίλιες λέξεις. Μεταφέρεται αυτή η εικόνα σε όλους τους ποδοσφαιρόφιλους της Ελλάδος. Και αν βγάλουμε το συμπέρασμα, στο τέλος της ημέρας τι μένει, ότι μια λέξη ποδόσφαιρο. Είναι μια προσπάθεια των ανθρώπων αυτών που διοικούν αυτή τη στιγμή και βρίσκονται στην ομάδα, κρατούν τα ενία της ομάδος, ότι κύριε, πρέπει να ασχοληθούμε καθεαυτού με το ποδόσφαιρο. Το βλέπουμε να συμβαίνει στο εξωτερικό, το βλέπουμε σπανίως στην Ελλάδα και νομίζω ποτέ υπό αυτήν την μαζική μορφή που το βλέπουμε αυτήν την εποχή στον Όφη. Άνθρωποι που έχουν πετύχει σπουδαία πράγματα με το σύλλογο, με το κλαμπ, άνθρωποι από το παρελθόν του, άνθρωποι που έχουν ταυτιστεί με την ομάδα, με το DNA της. Μην αρχίζω να λέω ονόματα, είναι πάρα πολλά. Yeah. Ενδεικτικά θα αναφέρω, ξέρω εγώ, μόνο τον Γιάννη τον Σαμαρά, τον Λία τον Μπρουσανίδη, εσένα. Και λέει, να, ένας τρόπος. Να, πώς μπορεί να γίνει. Να, πώς οι αρχές μιας ομάδας μπορούν να τοποθετηθούν στη σωστή βάση. Αυτό είναι. Κοιτάξτε. Πάντα μετράει η κορυφή της πυραμίδας. Ποιος είναι, mm-hmm. τι πρεσβεύει αυτός ο άνθρωπος που είναι στην κορυφή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε εδώ να κάνει επένδυση. Ας μην το συζητάμε για επένδυση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Επένδυση είναι βάζεις, φέρνεις έσοδα στην ομάδα σου. Πιο πολύ στο ελληνικό ποδόσφαιρο ξοδεύεις παρά κερδίζεις. Γιατί δεν έχει. Δεν πουλάει mm-hmm. το προϊόν. Έχει μια φιλοσοφία διαφορετική. Από ό,τι έχουμε εμείς Έλληνες. Είναι άνθρωπος του αθλητισμού γενικά. Και από εκεί και πέρα έδωσε τα ενία της ομάδος σε 2-3 παιδιά. Στο Γιάννη που είναι στο αγωνιστικό κομμάτι μαζί με το γιο του, τον Γιώργο. Και στο διοικητικό, τον Ηλία. Αυτοί οι τρεις είναι οι οποίοι προσπαθούν να χτίσουν όλο το οικοδόμημα που λέγεται Όφη. Χτίσαμε την ιστορία. Από εκεί και πέρα. Όφη έκανε μια μεγάλη κάμψη, άρα είναι η ευκαιρία τώρα, αφού ξαναρχίσαμε να δουλεύουμε καλά, πρέπει να αρχίσει να ξαναχτίζουμε βήμα-βήμα την καινούρια ιστορία του Όφη, mm-hmm. με επιτυχίες. Το περιγράφεις και το κάνεις να φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα για να συνοηθούμε, γιατί εδώ δεν είναι μόνο, ίσως και εγώ να μην το έθεσα σωστά σε σχέση με τους ανθρώπους που ξέρουν το DNA του Όφη, αλλά εδώ αυτό που συμβαίνει εμείς από μακριά το εκλαμβάνουμε και λίγο ως μια όαση. Και δεν το λέω τώρα επειδή είμαστε μαζί, το έχω γράψει και αρκετές φορές. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κουβέντα που είχα πέρυσι στο ραδιόφωνο με τον Ηλία τον Μπρουσανίδη, όπου στην ερώτηση Όφη θα συνεχίζει να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο, το επιθετικό, ανεξάρτητα του αποτελέσματος και με την δαμόκλεια σπάθη του υποβασμού πάνω από το κεφάλι του. Και μου απαντάει με μια φυσικότητα, μα φυσικά, διότι το ζητούμενο δεν είναι η παραμονή μια χρονιά ή η επιτυχία τη μια χρονιά. Το ζητούμενο είναι να μπουν οι βάσεις και η ομάδα να παίζει το ποδόσφαιρο που θέλουμε να παίζει. Και αυτό είναι
το πρώτο, το βασικό θέμα. Πάνω σε αυτό θα χτίσουμε και να έρθουν και τα αποτελέσματα. Εντάξει, αυτός είναι ο κανόνας, ναι, της ομάδας, της λειτουργίας. Αλλά όμως για να χτίζεις και για να κάνεις βήμα-βήμα, πρέπει σιγά-σιγά να κάνεις μικρές επιτυχίες. Προφανώς θα δοθούν και τα αποτελέσματα. Μικρές επιτυχίες, γιατί μετά και ο ίδιος δεν αποκτάς αυτοπεποίθηση και το κλαμπ όλο μετά σου λέει περνάει ένας χρόνος, δύο χρόνος, τρία χρόνια, γιατί είναι επαγγελματικό. Mm-hmm. Δεν είναι εκπαιδευτικό. Mm-hmm. Δεν είναι κάποιος πληρώνει, κάποιος κόσμος μας ακολουθεί, κάποιος παίζουν ρόλο. Αυτό, όπως είπαμε, θα έρθει βήμα-βήμα. Γι' αυτό και είναι αυτή η βασική αρχή, ότι εμείς ό,τι και να γίνει, επειδή είμαστε καινούριο, πρέπει να πρεσβεύουμε ένα άλλο ποδόσφαιρο. Και τώρα που δεν έχουμε καλά αποτελέσματα, δεν μας πιάνει απογοήτευση. Γιατί από μέσα μας ξέρουμε τι πρέπει να κρατήσουμε, ποιο είναι καλό, πώς πρέπει να το προχωρήσει παρακάτω η ομάδα, τι πρέπει να προσθέσουμε για να σταθεροποιηθούμε εκεί πέρα. Γιατί δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Από την πρώτη χρονιά εκεί που πας να πέσεις, την επόμενη χρονιά να τελειώνει πρώτος γύρος και να είσαι τέταρτος. Θα σου τύχει πάρα πολλές φορές, αλλά είναι καλό να το βλέπει και ο περισσότερος κόσμος. Αν είχες έναν πιτσιρικά ποδοσφαιριστή έτοιμο να μπει στην πρώτη ομάδα του Όφη και σε ρωτούσε τι είναι Όφη, τι θα του απαντούσες? Θα το έλεγα όπως είσαι εσύ. Ήρθα εγώ το 1983, μόλις τέλειωσα το Λύκειο. Εντελώς τυχαία βρέθηκα σε αυτή την ομάδα, γιατί ήρθα να κάνω διακοπές. Επειδή βρισκόταν ο αδερφός μου εδώ, μου λέει πήρες ποδοσφαιρικά. Πάμε να κάνουμε, θα έχει δοκιμές ο Όφη, και ήρθα. Και μου δώσαν την ευκαιρία αυτή και πέτυχα όσα πέτυχα. Και ήμουν τυχερός, γιατί βρέθηκα σε έναν οργανισμό όπως είναι τώρα, που υπήρχε η κορυφή που ήταν η οικογένεια Μαρινογιάννη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούταν από μερικά άτομα τα οποία ήταν ηθικά πάνω απ' όλα σωστοί, ήταν τίμοι. Και ήμασταν τυχεροί που ήρθε ένας προπονητής. Το 85 μου τυχερός, που άλλαξε όλη την ιστορία. Έτσι είναι και η σημερινή κατάσταση. Υπάρχει ένας διοικητικός παράγοντας, υπάρχουν γύρω που είναι και ηθικοί και γνωρίζουν το ποδόσφαιρο. Αυτή την 20ετία που ο Όφη ήταν στα κάτω του, αρχίζει σιγά σιγά, όπως ένα λουλούδι την άνοιξη πανθίζει, έτσι αρχίζει και ο Όφη τον ως. Άρα προσπάθεια, δουλειά και θα έρθει κάποια στιγμή η ώρα η δικιά σου που δεν πρόκειται κανείς να σου κόψει το δρόμο. Αισθάνεστε ότι κουβαλάτε και μια βαριά κληρονομιά σε σχέση με τον Γκέραρτ, που είναι ένα μοναδικό φαινόμενο στην Ελλάδα, όχι μόνο ως προπονητής ή ως άνθρωπος ή ως δάσκαλος ή ως μίστερ, όπως τον λέγατε και τον λέγαμε όλοι, αλλά και ως ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου που είχε την καθολική αποδοχή από όλους, δηλαδή δεν υπήρχε ουδής να τον αμφισβητήσει. Βαριά κληρονομιά δεν μπορούμε να το πούμε. Τα χρόνια περνάνε, η ιστορία έχει γραφτεί. Το δεύτερο είναι ότι είναι πολύ λίγος χρόνος. Mm. Δεν μπορεί κάποιος να κρυθεί από ένα εξάμεινο, από ένα προφανώς, χρόνο. Προφανώς, προφανώς. Όχι, λέω, σιγά σιγά σε μια διάρκεια 5 ετών, 10 ετών, γιατί υπάρχει και χρονοδιάγραμμα. Mm-hmm. Γιατί θα το δούμε και διαφορετικά. Γιατί όταν ήρθε και ο Μίστερ, κάποια στιγμή τι είπε? Ξέρεις, δεν θέλω μεταγραφές, θέλω να φτιαχτεί ένα αθλητικό κέντρο. Mm-hmm. Το ίδιο μπορούν να το πούν και τώρα εδώ τα παιδιά που είναι, αυτοί που mm-hmm. διοικούν. Ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορούμε να ξοδέψουμε, αν πρέπει να ξοδέψουμε χι ποσό στην πρώτη ομάδα, θα πρέπει να ξοδέψουμε στις ακαδημίες. Γιατί δεν πρέπει μόνο να αγοράζεις, πρέπει και να πουλάς. Και ο Όφη μετά από πολλά χρόνια, από πάρα πολλά χρόνια, έχει ηλικίες 12, 13, 14, 15, 16, 17, πόσες ομάδες. Έχει γύρω στους 10-12 προπονητές. Και πρέπει, όπως έκανε ο Μίστερ τότε και παίζανε παίχτες, ερχόταν συνέχεια και έβγαζε παίχτες, να μπορέσουμε κι εμείς να παράγουμε ποδοσφαιριστές. Αν σου έλεγα ότι το 2020 μπορείς να κάνεις ένα πράγμα, έχεις μια μαγική δύναμη να κάνεις ένα πράγμα στον Όφη, τι ήταν αυτό που θα έκανες? Δεν θα έβαζα αυτό που λέμε πολύ πίεση στην ομάδα. Mm-hmm. Θέλω πάντα σιγά σιγά βήμα-βήμα. Mm-hmm. Όχι, ξέρεις, πρέπει να πάμε. Mm. Όχι. Όταν σκέφτεσαι λογικά, θα πεις να πάω σιγά-σιγά, να πάω σιγά-σιγά, να πάω σιγά-σιγά. Αυτό θέλω, να έχουμε μια τώρα, το πρώτο που με ενδιαφέρει είναι να βάλουμε τις βάσεις. Mm-hmm.